Καλημέρα, είμαι ο Δευκαλίων. Και εγώ είμαι ο Traveler. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα από τη Μελβούρνη. Και αυτή είναι η εκπομπή του Travel Stories. Λοιπόν, τι συζητάμε σήμερα, φίλτατε? Σήμερα αντιστρέφουμε όρους και, και είμαι εγώ το boss, εγώ σε ανακρίνω. Και μιλάμε για τη Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία, αγαπώ. Έπος προορισμός, έτσι. Πώς είναι, είναι δίπλα σε εμάς, λίγο πιο μακριά από την Ελλάδα, λίγο όσο πατάει ο ελέφαντας. Αλλά εντάξει. Οπότε, για να αρχίσουμε. Για πες μας καταρχήν το πιο βασικό απ' όλα. Έχει σεζόν Νέα Ζηλανδία, δηλαδή από καιρό πώς πάμε? Δροσούλα έχει γενικά η Νέα Ζηλανδία. Έχει δροσούλα και βροχούλα. Εμείς τη βροχούλα που είχε τη φοβόμασταν αρκετά, αλλά τελικά δεν μας ταλαιπώρησε. Σεζόν έχει τις αντίστροφες του βόρειου ημισφαιρίου, δηλαδή καλοκαίρι, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, που φτάνει μέχρι 20-25 βαθμούς maximum θερμοκρασία. Μου φαντάζεται κανένα καλοκαίρι πολύ ζεστό. Το χειμώνα είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και κάνει κρύο. Μπορεί να πέσει και αρκετά κατά το μηδέν η θερμοκρασία και έχει δροσερά, φθινόπωρο και άνοιξη δροσερά. Δηλαδή, οπότε, 15 βαθμούς, ας πούμε. Οπότε, δηλαδή, η ιδανική περίπτωση για να πάει κάποιος στη Νέα Ζηλανδία είναι από τον Νοέμβρη μέχρι τον Απρίλη. Σωστά? Κάπως έτσι. Γενικά, εμείς δεν είχαμε μεγάλη επιλογή. Υπήρχε ήδη με ένα προγραμματισμένο ταξίδι του Γιώργου και το συνδέσαμε με αυτό. Οπότε, συναντηθήκαμε τον Απρίλη. Εμείς πήγαμε πέρσι τον Απρίλη, το 2019. Ωραία, άψογα. Και πού πήγατε? Ξεκινήσατε από Auckland, να υποθέσω, έτσι? Ξεκινήσαμε από Auckland και το πλάνο ήταν να περάσουμε λίγες μέρες στο βόρειο νησί και μετά να περάσουμε στο νότιο νησί που θεωρείται το πιο γραφικό από τα δύο. Ωραία, ας ξεκινήσουμε, πάμε ένα-ένα λοιπόν. Ξεκινάμε από το Auckland. Το Auckland, γελάσε. Το Auckland ήταν απογοήτευση, δεν είχε κάτι σπουδαίο. Είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Νέα Ζηλανδία. Δεν μπορώ να πω ότι είδαμε κάτι που μας άρεσε, ούτε και κάτι ενδιαφέρον είχε, ούτε κάποια μουσεία. Γενικά δεν μας άφησε καλές εντυπώσεις. Κάναμε τις βόλτες μας, φάγαμε και φύγαμε. Δεν κάτσαμε καθόλου. Εδώ να πω ότι από τη Νέα Ζηλανδία εγώ έχω πάει στο Auckland, έχω άποψη για το Auckland, συμφωνώ απόλυτα. Έχει τα χαλιά του. Και έχω πάει και στο νότιο νησί, πρόσφατα, τώρα πήγα, πριν από 2-3 μήνες, Φεβρουάριο μήνα, στο Christchurch. Το Auckland συμφωνώ απόλυτα, δεν λέει τίποτα. Εκείνο το οποίο έχει πλάκα και είναι ωραίο, έχει η σχέση των Νεοζηλανδών, είναι η σχέση των Νεοζηλανδών των κατοίκων του Auckland με τη θάλασσα. Βλέπεις παντού σκάφη και η καλύτερη περίπτωση για το χαρίς είναι να πάρεις ένα από αυτά τα καραβάκια τα οποία κάνουν τις βολτίτσες τους εκεί και συνδέουν τις διάφορες περιοχές του Auckland και να το χαρίς από τη θάλασσα. Αυτό μια μέρα και πολύ του είναι, έτσι. Συμφωνώ, γιατί μια μέρα δεν είναι για παραπάνω. Φεύγουμε από το Auckland. Συγγνώμη, είναι εδώ, νοικιάσατε αυτοκίνητο, είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο, έτσι, υποθέτω? Χωρίς αυτοκίνητο στη Νέα Ζηλανδία δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί δεν είναι προορισμός που μπορείς να πας να κάτσεις σε ένα μέρος και να το χρησιμοποιείς σαν βάση, δηλαδή, και να κάνεις εκδρομές. Λόγω και γεωγραφίας των νησιών, πηγαίνεις από το ένα μέρος στο άλλο. Εμείς δηλαδή 15 μέρες μείναμε στο ίδιο μέρος μόνο μια νύχτα, δύο νύχτες συνεχόμενες. Δηλαδή όλες τις άλλες μέρες, κάθε μέρα ήμασταν σε διαφορετικό μέρος. Θέλει αυτοκίνητο. Εντάξει, το νοικιάζεις εύκολα με το αυτοκίνητο, είναι σχετικά φτηνά, αλλά χωρίς αυτοκίνητο δεν γίνεται. Είναι πανάκριβη βενζίνη όμως. Διπλάσια τιμή της Αυστραλίας. Okay, λοιπόν, ξεκινάμε. Φύγατε από το Auckland και πού πήγατε? Φύγαμε από το Auckland και πήγαμε προς τα βόρεια να εξερευνήσουμε λίγο το βόρειο νησί πριν αρχίσουμε να κατεβαίνουμε και πήγαμε σε ένα δάσος του Waipuna Forest που έχει τα μεγάλα δέντρα που οι Μάοροι εκεί πέρα τα θεωρούν ιερά. Έχει κάτι τεράστια πραγματικά δέντρα τα οποία έχουν σχεδόν αφανιστεί από τη Νέα Ζηλανδία από τότε που ξεκίνησε η απίκηση από τους κατοίκους των νησιών του Ειρηνικού, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια δάση τα οποία τα προστατεύουν με
Με πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονο τρόπο. Δηλαδή, σκέψου ότι έχει μια κάτι ειδικέ σειρμάτινε βούρτσε που πρέπει να περάσει και να σκουπίσει τα πόδια σου μπαίνοντα και βγαίνοντα από το δάσο. Απίθανα πράγματα. Μάλιστα. Νέα Ζηλανδία. Αυτό πόση ώρα είναι από το Όκλαντ? Μπορεί να το κάνει ημερήσια δηλαδή? Αυτό μπορεί να το κάνει άνετα ημερήσια εκδρομή και έχει δύο τρόπου να το δει, να τα δει αυτά τα δάση. Ο ένα τρόπο είναι να τα δει στη διάρκεια τη ημέρα και ο άλλο είναι έχουν κάτι twilight tours που έρχεται κάποιο ντόπιο Μάορι ξεναγό και σου λέει κάποιε ιστοριούλε. Εμεί είχαμε μια κυριούλα, το κάναμε και στη διάρκεια τη ημέρα και τη νύχτα. Ήρθε μια κυριούλα που έψαλε κάτι ύμνους και κάτι τραγούδια των Μάωρη τη νύχτα. Ήταν λίγο κατανυκτικά. Εντάξει, από ατμόσφαιρα κάτι μυρίσαμε, αλλά δεν εντυπωσιαστήκαμε. Δηλαδή, ήταν και αρκετά ακριβό. Συγγνώμη, μου μυρίζει τουριστήλα το βραδινό. Μου μυρίζει εσένα, τουριστήλα. Εσένα όλα τουριστήλα σου μυρίζουν, οπότε... Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε αυτό το κρατάμε. Οπότε, φύγατε, είδατε τα δέντρα, ωραία και καλά. Ή φάγατε το tourist trap εκεί με την κυριούλα που σας έκανε τις προσευχές και, και τις άχλες και μετά που πήγατε? Λοιπόν, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε να δούμε προς τα ανατολικά του Βόρειου νησιού. Περάσαμε να δούμε κάτι καταβλισμούς που υποτίθεται ότι είχαν ιστορική σημασία για τους Μάωροι και που ήταν πολύ απογοητευτικά, ήταν δηλαδή ένα χωριό το οποίο το είχαν φτιάξει για να δείξουν πώς ζούσαν, αλλά ήταν μισοφτιαγμένο, δεν ήταν τελειωμένο. Μας έκανε ένας μια βόλτα, αλλά μας είπε, κοιτάξτε εδώ, δεν μπορούμε να πάμε. Δεν ήταν και πολύ καλή. Ερώτηση εδώ. Ερώτηση εδώ. Τους Μάωροι τους βλέπεις παντού στη Νέα Ζηλανδία? Ναι, τους βλέπεις παντού. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν και προσπαθούν να πλασάρουν την ιστορία είναι κάτι μεταξύ μυθολογίας και τελείως του φανταστικού, δηλαδή δεν έχει κάποιες ιστορικές συνδέσεις με το τι συνέβη, οπότε είναι εξής κάτι ιστοριούλες με τον τάδε φύλαρχο που η κόρη του έφυγε και πήγε κάποιος να τη φέρει, δηλαδή είναι πολύ φανταστικές οι ιστορίες τους και δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα καμιά ιδιαίτερη επιθυμία να αποκτήσω περισσότερη επαφή. Δηλαδή, είδαμε πέντε πράγματα, okay. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκε και προχωρήσαμε. Και... Φεύγοντας από εκεί, αρχίσαμε να κατηφορίζουμε προς το Ταούπο. Ταούπο είναι μια τεράστια ηφαιστιακή λίμνη στο βόρειο νησί. Είναι ένας τεράστιος κρατήρας από ένα σούπερ βολκέινο που είναι στην περιοχή και είναι μια χανής έκταση καλυμμένη από νερό και έχει διάφορα σημεία γύρω-γύρω πολύ γραφικά που μπορείς να δεις. Εμείς εκεί πέρα χαθήκαμε και στο δρόμο, το κάναμε αρκετές φορές αυτό, αλλά σε εκείνο το σημείο χαθήκαμε με το αυτοκίνητο και πέσαμε σε κάτι φανταστικές εξοχές με εκπληκτικές διαδρομές, με στριφογυριστούς δρόμους ανάμεσα σε βουνά, κοιλάδες, ξεχασμένα σπίτια, φάρμες και τέτοια. Ήταν φανταστικές οι διαδρομές. Δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα του ταξιδιού, αυτές οι διαδρομές στο Βόρειο νησί ήταν φαντασμαγορικές. Ήταν σαν να είσαι στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αχα. Τώρα που είπες για Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, εδώ γυρίστηκε στο Βόρειο ή στο Νότιο νησί? Έχουν στο Νότιο δεν γυρίστηκε. Δεν... Εξαρτάται ποιο κομμάτι. Υπάρχουν περιοχές. Δεν είναι το φόρτε μου, δεν το έχω δει. Απλά έχω δει τα τοπία, αλλά δεν είναι το φόρτε μου αυτά τα. Έχει κάποιες περιοχές στο Βόρειο νησί. Σε μία πήγαμε, θα την αναφέρω μετά. Έχει και κάποιες περιοχές στο Νότιο νησί. Το Χόμπιτον, ας πούμε, είναι στο Βόρειο νησί. Όπως είναι και η Μόρντορ, που είναι ένα από τα τρέκ που κάναμε. Κάποιες άλλες περιοχές είναι στο Νότιο νησί, αλλά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό παρακάτω. Τρέκ ακούω. Τα τρέκ ήταν μεγάλη επιτυχία και προκαλώ τον Γιώργο να βγει να σχολιάσει στην εκπομπή ότι τα κατάφερα και τα δύο, είχαμε διάφορα εφτράπελα. Το θέμα είναι θα τα κατάφερε ο Γιώργος, όχι εσύ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα τα κατάφερε. Είσαι βετεράνος στα τρέκ. Έχουμε κάνει τρέκ στο Μπράιτον, έχουμε κάνει στη Σενκίλτα, έχουμε γυρίσει την επίπεδη Μελβούρνη Πολάκης, έτσι δεν είναι? Σαφώς, έχουμε εμπειρία μεγάλη. Το πρώτο τρέκ που κάναμε ήταν και το πιο κατάλληλο για να κάνει κάποιος αν έχει λίγο χρόνο και αυτό μπορεί να πάρει και τη μεγαλύτερη εμπειρία, ας πούμε, από μια τέτοια διαδικασία, που είναι στο Τονγκαρίρο, είναι στο Βόρειο νησί. Είναι εκεί που γυρίστηκαν οι σκηνές της Μόρντο, για όσους έχουν δει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τους ενδιαφέρει. Είναι ένα τρέκ περίπου 20 χιλιόμετρα,
που έχει αρκετά μεγάλη ανάβαση. Εσύ έβγαλες 20 χιλιόμετρα τρέκ. 20 χιλιόμετρα με ανάβαση, σε παρακαλώ πολύ, και δεν θέλω σχόλια. Μα, εντάξει. Ούτε να μην σε ρωτήσω δηλαδή μετά αν έπαθες εγκεφαλικό. Ήσουν μια χαρά. Ήμουνα εντάξει. Βέβαια είχαμε κάτι ευτράπελα στο επόμενο τρέκ, γιατί το έβλεπα να έρχεται και άρχισα να παραλυρώ, αλλά θα στα πω μετά αυτά. Γιατί στο... ρωτάω αυτό το τρέκ που λες, δηλαδή μπορεί να το βγάλει ο μέσος ταξιδιώτης. Εφόσον το έβγαλα εγώ, σίγουρα μπορεί να το βγάλει ο μέσος ταξιδιώτης. Okay. Έχει βέβαια, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι είναι... έχει περπάτημα, έχει ανάβαση. Πρέπει να έχει φάει από πριν. Πρέπει να έχει φάει από πριν. Κοίταξε να δεις. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ο λόγος που είχε και πάρα πολύ κόσμο ήταν μάλλον και το μέρος που είδαμε τον περισσότερο κόσμο στη Νέα Ζηλανδία. Παρότι ήταν διακοπές, περιμέναμε ότι θα δούμε πολύ τουρισμό, δεν είδαμε. Αυτό ήταν το μόνο μέρος που είχε πολύ κόσμο και ο λόγος είναι ότι είναι το, από τα λίγα ημερήσια τρέκ. Δηλαδή το ξεκινά το πρωί, παίρνει 7 με 8 ώρες. Εμείς επειδή είμαστε έμπειροι τρέκερ και το κάναμε σε 8 ώρες και τελειώνεις το απόγευμα. Πρέπει να σε ανεβάσει πουλμανάκι στην είσοδο, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να πας, στους πρόποδες του βουνού και ξεκινάς την ανάβαση. Το περισσότερο κομμάτι της ανάβασης σε ένα ποσοστό 60-70% έχει διαδρομές που έχουν φτιάξει, οπότε είναι ομαλό το έδαφος. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, κάποιος ο οποίος δεν έχει και πολύ σχέση με το τρέκ, πρέπει να το κάνει, αν θέλει να κάνει ένα τρέκ στη Νέα Ζηλανδία, στο Βόρειο Νησί, είναι αυτό, αξίζει τον κόπο από πλευράς τοπίων. 100% τα τοπία είναι φανταστικά, γιατί είναι, ξεκινάει από γυμνά βουνά με σκούρες, πεδιάδες και πέτρες, τελείως απόκοσμη φάση. Και ανεβαίνεις επάνω, περνάς πάνω από τα σύννεφα και μετά εκεί που είσαι στο πικ και αρχίζει η κατάβαση, βλέπεις τα σύννεφα από κάτω σου, περνάς τα Emerald Lakes που είναι κάτι πράσινες λίμνες πάνω στο βουνό. Εμείς φτάνοντας επάνω στην κορυφή του βουνού είχαμε την ατυχία ή την τύχη, ανάλογα πώς θα το δει κανείς, να είναι καλυμμένο όλο το κομμάτι κάτω από το βουνό με σύννεφα, οπότε δεν είχαμε θέα, δεν βλέπαμε τίποτα μεν, αλλά είχε και τη φάση του ότι περάσαμε μέσα από τα σύννεφα για να φτάσουμε στις λίμνες. Ήταν εντυπωσιακό. Το απόκοσμο της όλης φάσης. Έτσι, αλλά και από την άλλη μεριά περνάς μέσα από βάση, οπότε βλέπεις και έχει και μια εναλλαγή τοπίων, αλλά καθαρά το δυνατό του κομμάτι είναι η ανάβαση, είναι φανταστικό το μέρος. Αυτό πόση ώρα είναι από το Auckland αυτό? Αυτό δεν είναι πολύ μακριά από το Auckland, αλλά άμα σου πω την αλήθεια τώρα, ότι δεν θυμάμαι. Όχι, θέλω να πω ότι μπορείς αυτό να το κάνεις τουλάχιστον ημερήσια ή όχι. Καλύτερα να μείνεις, ας πούμε. Καλύτερα να μείνεις κάπου κοντά. Μας. Γιατί αυτά ξεκινάνε όλα πολύ νωρίς. Έχει δύο κομμάτια που... δύο ναι. Πώς το λένε, διαδρομές που μπορείς να ξεκινήσεις. Η μία ξεκινάει ξέρω στις... δεν θυμάμαι, στις 8 ή στις 7, η άλλη ξεκινάει στις 9, που γίνεται χαμός. Εμείς πήγαμε στην πιο νωρίς. Ανάλογα βέβαια και την εποχή του χρόνου, έτσι. Ναι, εννοείς. Λοιπόν, μετά το τρέκ αποκαμωμένος, πού πήγατε? Μετά πήγαμε Wellington. Είναι στο bucket list μου, θέλω να πάω. Είναι πρωτεύουσα, έτσι. Είναι πρωτεύουσα του Wellington, είναι μια σταλιά βέβαια. Είναι, ξέρω εγώ, κάτι του στυλ 400.000 κατοίκους. Είναι σαφώς μικρότερο από το Auckland. Ναι. Είναι πιο ωραίο. Πες μου ότι είναι πιο ωραίο από το Auckland. Καταρχήν θα ήταν δύσκολο να μην είναι πιο ωραίο. Ναι, είναι ακριβώς, ναι. Είναι πολύ ωραίο το Wellington, είναι πολύ γραφικό. Μας άρεσε πολύ. Κάναμε τις βόλτες μας. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά προλάβαμε να κάνουμε μια γύρα. Πήγαμε στο μουσείο, στο Te Papa, που είναι το Εθνικό Μουσείο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο είναι φανταστικό. Ναι, έχω ακούσει από κάποιους φίλους οι οποίοι λένε ότι αν είναι να πας σε ένα μουσείο στη Νέα Ζηλανδία, πρέπει να πας σε αυτό. Είναι φανταστικό το μουσείο, έχει φοβερές εκθέσεις. Τις μέρες που πήγαμε εμείς είχε και μία έκθεση η οποία αφορούσε την απόβαση στην Καλλίπολη. Και παρότι, εντάξει, είναι μία μάχη, ας πούμε, που για αυτούς είναι σημαντική, γιατί δεν συμμετείχαν και σε πολλές, παρόλα αυτά δεν είναι κάτι... δεν είναι κάποιο ορόσημο, ας πούμε, στον πόλεμο, αλλά το έχουν, ρε παιδί μου, φτιάξει και το πουλάνε και το έχουν δημιουργήσει τόσο καλά και το πουλάνε με τόσο ωραίο τρόπο που σου τραβάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Έχουν δηλαδή εκθέσεις που έχουν αλληλεπίδραση, έχουν τρεις διάστατες, πώς το λένε, προβολές των μαχών και το
τι μπορούσαν να κάνουν. Και το πιο σημαντικό από όλα που εμένα μου αρέσει, το κάνουν και στην Αυστραλία αυτό, έχουν πάρα πολύ προβολή προσωπικών ιστοριών από ανθρώπους που τα ζήσανε. Από νοσοκόμες, από στρατιώτες, από συγγενείς που λαμβάνανε γράμματα και όλα αυτά σου δίνουν μια παραπάνω αίσθηση του τι συνέβη τότε και σου δημιουργούν έτσι μια σχετική, πώς το λένε, σύνδεση με την ιστορία. Αυτό είναι πολύ ωραίο που κάνουν. Το ΤΕΠΑΠΑ δεν χάνεται, είναι φανταστικό. Δηλαδή ένα διήμερα και το αξίζει το Auckland, έτσι. Το Auckland όχι, το Wellington όμως, το οποίο αναφερόμαστε, σαφέστατα. τι να κάνω, έχω έρωτα με το Auckland. Λοιπόν, ένα διημεράκι λοιπόν το Wellington το αξίζει, έτσι. Εντάξει, αν κάποιος μπορεί να μείνει πάνω από 15 μέρες στη Νέα Ζηλανδία, 2 μέρες μπορεί να μείνει στο Wellington. Εκτός από το επεισόδιο αυτό με το μουσείο, πήγαμε και στο Weta Workshop, που είναι η εταιρεία που έχει φτιάξει τα σκηνικά και τα κουστούμια για τον άρχοντα των δαχτυλιδιών και παρότι ο Γιώργος σχεδόν τον τράβαγα από το γιακά για να πάει. Εμένα να δεις πώς θα με τράβαγες. Θα σε τράβαγε εσένα. Τελικά του άρεσε, ενθουσιάστηκε. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας δείξαν όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Ήταν ωραία εμπειρία. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στο Νότιο. Πώς πας στο Νότιο νησί από εκεί, παίρνεις αεροπλάνο? Στο Νότιο νησί μπορείς να πας με το αεροπλάνο ή παίρνεις το φανταστικό φέρι από το Wellington στο Picton. Και σε πάει ώρα το φέρι. Το κάνει ένα τριωράκι. Α, το κάνει το τριωράκι. Το κάνει, ναι. Οπότε, πάμε Νότιο νησί. Από πού ξεκινήσατε? Στο Νότιο νησί, με το που φτάσαμε, την επόμενη μέρα είχαμε να κάνουμε το πιο διάσημο τρεκ που έχει η Νέα Ζηλανδία, το Άμπελ Τάσμα. Το Άμπελ Τάσμα είναι ένα τρεκ που για να το κάνεις πλήρες θες, προτείνουν 5 μέρες, γιατί είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 60-70 χιλιόμετρα σε σύνολο. Και έχει καμπίνες στη διαδρομή, στις οποίες μπορείς να κλείσεις για να κοιμηθείς το βράδυ όσο κάνεις το τρέκ. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κομμάτι του, αυτό που θεωρείται το πιο όμορφο, που περνάει και από τη θάλασσα και το οποίο είναι μία μέρα, ήταν κάπου 12-14 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Ρε θηρίο, έβγαλες 12-14 χιλιόμετρα. Πρόσεξε τώρα. Εκεί είχαμε διάφορα ευτράπελα. Είχαμε κλείσει την καμπίνα για να κοιμηθούμε, αλλά τι έγινε? Εμείς πήγαμε λίγο τουρίστες εκεί, δηλαδή εμφανιστήκαμε, φτάνουμε να κάνουμε την εγγραφή μας στην είσοδο του τρεκ και μας λέει η κυριούλα, έχετε φέρει sleeping bags και σκεπάσματα, η καμπίνα είναι ξύλο μόνο. Κοιταζόμαστε με το γύρο και τις απαντάμε και δύο, ναι βέβαια, τα έχουμε φέρει όλα, ναι, καμία αμφιβολία, δεν είχαμε φέρει τίποτα. Οπότε, μέχρι να φτάσουμε, εγώ είχα και την κούραση από το προηγούμενο τρεκ που αν θυμάσαι σου είπα το έβγαλα άνετα. Και άρχισα και παραλυρούσα. Δηλαδή μέσα στη ζούγκλα στην οποία δεν έχει πρόσβαση, δεν μπορεί να προστεί με το αυτοκίνητο, ούτε να φύγει, ούτε αν συμβεί κάτι, τίποτα. Και γι' αυτό έχουν και τις καμπίνες. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, μέσα στη ζούγκλα, εγώ άρχισα να παραλυρώ και να ζητάω από το Γιώργο ξενοδοχεία και ταξί. Οπότε είχαμε και κάτι τέτοια. Η διαδρομή ήταν φανταστική. Έχει φοβερή ποικιλία το τρέξ, περνάει μέσα από το βουνό, ανεβαίνει, κατεβαίνει, περνάει μέσα από βάση. Κατεβαίνεις στην παραλία, ξαναλυβαίνεις από βράχια. Είναι φανταστική η διαδρομή. Είναι φανταστική. Καλύτερο δηλαδή από το τρέκ του Βόρειου νησιού? Είναι διαφορετικό. Το τρέκ στο Βόρειο νησί θα ρω ότι έχει τοπία και εικόνες που δεν μπορείς να τις δεις εύκολα αλλού. Το Άμπελ Τάσμαν, παρότι είναι πάρα πολύ όμορφο και τεράστια ποικιλία σε τοπία, είναι απλά πολύ συμπυκνωμένα, δηλαδή παίρνεις εικόνες φανταστικές συνέχεια σε κάθε στροφή. Αλλά μοναδικότητα τοπίου, το Τονγκαρίρο για μένα είναι... Το Βόρειο καλύτερα λοιπόν, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι για τα trekking, πληρώνεις κάτι? Το Άμπελ Τάσμαν είναι δωρεάν, αλλά θέλει κλείσιμο μήνες πριν, γιατί επιτρέπουν μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων κάθε μέρα. Και το συντηρούν εξαιρετικά, δηλαδή αυτό μας έκανε εντύπωση. Το άλλο, το Τονγκαρίρο? Στο Τονγκαρίρο κάτι πληρώνεις, αλλά ήταν πολύ μικρό το ποσό. Αλλά στο Τονγκαρίρο, δηλαδή, πας, γεια σας, ήρθα, κάνω τρέκινγκ. Ναι. Τελειώσαμε τα τρέκινγκ. Με τα τρέκ τελειώσαμε. Είχαμε πει να κάνουμε κι άλλα, αλλά ευτυχώς δεν το επιχειρήσαμε.
Εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας. Οπότε λοιπόν, το επόμενο θέμα όμως ποιο ήτανε? Κοίταξε. Μετά τα τρίγετα, ξεκούραση. Εκτός από την ξεκούραση, φύγαμε αμέσως από εκεί και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς τον Nelson Lakes, που είναι νότια του βόρειου άκρου του νησιού. Και είναι μια περιοχή που είναι πάρα πολύ γραφική και πολύ ωραία διαδρομή επάνω στο βουνό και φτάνει σε ένα μέρος που σου θυμίζει λίγο, είναι αλπικό το, αλπικό τοπίο, το τοπίο που σου δίνει. Μοιάζει δηλαδή με το τοπίο τα αντίστοιχα τα ευρωπαϊκά. Και έχει αυτά τα Nelson Lakes που είναι δύο μεγάλες λίμνες, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο το επεισόδιο εκεί. Έχει ένα φανταστικό ξύλινο σαν ξενοδοχείο είναι που μπορείς να μείνεις. Ήταν και το μόνο μέρος που μείναμε δύο βράδια. Ναι. Και κάναμε τις βόλτες μας εκεί, κάναμε και τους περιπάτους μας, έχει πολύ, ωραία, πολύ ωραίους περιπάτους, όχι τρέκ αυτή τη φορά. Ναι, περιπάτους, καλά το πάμε. Ναι. Και ήταν ουσιαστικά ένας ενδιάμεσος σταθμός για να πάμε στο επόμενο που ήταν και το απόλυτο highlight από πλευράς τοπίου. Για λέγε. Φύγαμε λοιπόν από εκεί και πήγαμε δυτικά και κατεβήκαμε τη δυτική ακτογραμμή του νότιου νησιού να πάμε προς ένα μέρος που λέγεται Πουνακαϊκή. Πού είναι το Καϊκή? Πουνακαϊκή λέγεται. Α, Πουνακαϊκή, ναι. Και εκεί είδαμε φανταστικά τοπία. Είναι πάνω στην άκρη του γκρεμού δρόμος και στριφογυρίζει για αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στους Παγετώνες. Θα το πούμε μετά αυτό. Πριν φτάσει στους Παγετώνες... Έχουμε και Παγετώνες, έχει θέμα. Έχει από όλα. Και φτάσαμε λοιπόν προς το Πουνακάκι, αλλά όλη η ιστορία ήταν η διαδρομή, είναι φανταστική. Έχει θέα τον ωκεανό, ανεβαίνει, κατεβαίνει ο δρόμος σε πάρα πολλά σημεία. Είναι πάρα πολύ γραφικό. Εμείς που έχουμε κάνει και το Route 1, αλλά και το Great Ocean Road εδώ στη Βικτόρια, είναι φανταστικό το μέρος. Είναι παρόμοια δηλαδή, παρόμοιο με αυτά τα routes. Κάτι αντίστοιχο, ναι. Ωραία. Και καμιά πόλη είδατε? Ή μόνο φύση? Μόνο φύση ουσιαστικά. Σταματήσαμε σε κάποιες κομοπόλεις. Μία από αυτές ήταν η Χοκιτίκα, στην οποία φάγαμε πολύ ωραίο φαγητό. Και να πω εδώ για το φαγητό. Ότι... Α, μπράβο. Αυτό το, η επόμενη ερώτηση και βασική. Καλά, το ήμουν προετοιμασμένος. Την ήξερα. Δηλαδή χωρίς φαΐ που πας. Για λέγε. Φαγητό παραδόξως. Φάγαμε πάρα πολύ καλά, όπου και να σταματήσαμε. Δηλαδή, τώρα φανταστείτε ότι η Νέα Ζηλανδία, αν εξαιρέσει τις μεγάλες πόλεις, δηλαδή το Wellington, το Auckland, άντε και το Christchurch. Όχι άντε και το Christchurch, όχι άντε και το Christchurch. Εντάξει, το αγαπάμε το Christchurch, αλλά θέλω να πω ότι όλα τα υπόλοιπα μέρη είναι χωριά ουσιαστικά. Είναι πάρα πολύ μικρός ο πληθυσμός. Και παρόλα αυτά, και παρότι ήταν Πάσχα εκείνη την εποχή και ήταν διακοπές και θεωρητικά τα μαγαζιά ήταν κλειστά. Ακόμα και την Κυριακή του Πάσχα, θυμάμαι, βρήκαμε να φάμε. Και δεν σας απογοήτευσε το φαγητό, λες? Δεν μας απογοήτευσε καθόλου. Από τουρισμό σου πάει το θέμα? Είχε πολύ τουρισμό? Έχει τουρισμό η Νέα Ζηλανδία? Έχει τουρισμό. Το φοβόμασταν βέβαια πριν πάμε ότι θα δούμε εκατομμύρια τουρίστες. Αλλά δεν το είδαμε αυτό. Δεν το συναντήσαμε ούτε και στο Άμπελ Τάσμαν που θεωρείται τρομερά δημοφιλές. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός που σου είπα πριν, ότι ελέγχουν τη ροή των επισκεπτών. Ναι. Και γενικά ήταν πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί δεν συναντήσαμε πουθενά κόσμο σε βαθμό που να είναι ενοχλητικό. Ωραία. Είχε βέβαια, να πω εδώ, ότι έχει 2-3 σημεία τα οποία μπαίνεις και προσπαθείς να τα φανταστείς πώς θα ήταν, ξέρεις, δεκαετίες του 80 ή του 70, πριν αρχίσει το ταξίδι και ο τουρισμός να ανοίγει τόσο πολύ. Και μπορείς να φανταστείς πολύ διαφορετική την εμπειρία, αλλά αν εξαιρέσεις αυτά, και έχω γράψει κάποια πράγματα στην ιστορία που έχει μπει στο φόρουμ, γι' αυτό, αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είχε τουρισμό ενοχλητικό, όχι. Κατάλαβα. Πες μας και δύο πράγματα για το Christchurch, γιατί έχω πάει στο Christchurch και θέλω να κάνουμε ένα crash test δυο μας. Δηλαδή. Τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε από την πόλη? Το Christchurch ήταν αρκετά γραφικό. Καταρχήν ήταν σοκαριστικό το ότι τόσα χρόνια μετά το σεισμό είχε ακόμα οικόπεδα άδεια, κάποια κτίρια που φαινόταν ότι είχαν γκρεμιστεί και δεν είχαν επανέλθει. Αλλά εφόσον το σεισμό είχε ισοποδοθεί σχεδόν όλο, οπότε είναι και λογικό, αλλά είναι πολύ γραφικό. Κάτσαμε και φάγαμε σε ένα ωραίο food court που ήταν αρκετά... Και στο ποτάμι?
κοντά στο ποτάμι ήταν, αλλά ήταν στέκη νεαρών που πηγαίνανε το βράδυ, πήγαμε αργά να φάμε. Γενικά, πολύ καλά vibes μου άφησε το Christchurch. Και εμένα, και εγώ έχω την ίδια γνώμη. Δηλαδή, εάν κάποιος καταλαβαίνω ότι η προτεραιότητα κάποιου που θα πάει στην Ισλανδία είναι το Auckland, γιατί έχει και περισσότερες πτήσεις, αλλά το Christchurch, αν και πολύ πιο μικρό, είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, αυτό το σοκαριστικό που είπες όντως ισχύει. Δηλαδή, φανταστείτε, περπατάς στο κέντρο της πόλης και βλέπεις ορισμένα τετράγωνα τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι, οικόπεδα. Ναι. Ήταν παλιά σπίτια τα οποία με το σεισμό γκρεμιστήκανε. Αλλά έχουν πέσει πολλά λεφτά, φτιάχνονται πράγματα, φτιάξανε πλατείες, φτιάξανε ένα μουσείο υπέροχο, υπέροχος αρχιτεκτόνημα από εκθέματα, εντάξει, λίγα πράγματα. Αλλά γενικά ένα weekend στο Christchurch το αξίζει. Το αξίζει. Ναι, δεν διαφωνώ. Τελειώνοντας να πω ότι αυτό που περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και που είχαμε κανονίσει και είχαμε κλείσει πολύ νωρίς ήταν οι παγετώνες. Α, ναι, δεν μας είπες για τους παγετώνες, μπράβο. Μετά το που ήταν καίκι, κατεβήκαμε στους παγετώνες, είναι λίγο πιο νότια ακόμα. Έχει δύο παγετώνες που μπορείς να ανέβεις σε εκείνο το σημείο, έχει πάρα πολύ στη Νέα Ζηλανδία. Εμείς ανεβήκαμε στο Franz Josef και εντάξει, είναι μοναδική εμπειρία. Σε ανεβάζουν με ελικόπτερο, σε πηγαίνουν σε ένα σημείο στον παγετώνα, έχεις φορέσει εξοπλισμό κανονικά για τον πάγο και σε περνάνε μέσα από διαδρομές μέσα από τον πάγο. Έχουν σκαλίσει κάποια σκαλοπάτια σε κάποια σημεία για να διευκολύνει την ανάβαση. Αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί σε κάποια σημεία, ξέρεις, είναι πολύ στενά η τύχη από τον πάγο, δυσκολεύεσαι να περάσεις, τριμώχνεσαι, είναι εντυπωσιακό. Ακούγεται ως εμπειρία ζωής, όντως. Είναι φοβερή εμπειρία και είναι και δύσκολο να αντιληφθείς το μέγεθος του παγετών αν δεν το περπατήσεις. Ακόμα και από κοντά, δηλαδή, εκεί που περιμέναμε εμείς το ελικόπτερο να έρθει να το δούμε, να μας πάρει και να μας πάει πάνω το... Το κόστος όμως θα μας πει στο τέλος πόσο κοστίζει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω βιασύνες. Ακόμα και έτσι λοιπόν δεν καταλαβαίνεις το μέγεθος γιατί είναι και μακριά. Όταν πας επάνω και να περπατήσεις και βλέπεις ότι το κάθε κομμάτι πάγου είναι, ξέρω εγώ, όσο μια εξαόρυφη πολυκατοικία, σου δημιουργεί ένα δέος. Ήταν φανταστική εμπειρία, αξίζει τον κόπο, συστήνεται ανεπιφύλακτα να ξοδέψεις όλα τα λεφτά που σου ζητάμε. Τα οποία ήταν κάμπος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν πάνω από 300 δολάρια το άτομο. Δηλαδή 220-230 ευρώ. Μάλιστα. Και πόση ώρα είναι αυτή η ιστορία? Είναι ένα πρωί, ένα απόγευμα, ένα μεσημέρι, είναι μια ολόκληρη μέρα? Πόση ώρα είναι? Είναι μισή μέρα, αλλά ουσιαστικά ο χρόνος που περνάς επάνω στον παγετώνα είναι κανένα 2 ώρα, το περπάτημα δηλαδή επάνω στον παγετώνα, γιατί έχει και διαδικασία μέχρι να σε ντύσουνε, να πάρεις τον εξοπλισμό, να σε προετοιμάσουν, να σου εξηγήσουν, να πας στο ελικόπτερο, να σε πάει, να σε φέρει. Έχει μια διαδικασία. Αξίζει με τα χίλια, εννοείται. Λοιπόν, πάμε για να συνοψίσουμε. Βόρειο ή νότιο νησί καλύτερο? Από αυτά που είδα εγώ, νότιο νησί. Να πω βέβαια ότι εγκατέλειψα τους υπόλοιπους που συνεχίσανε προς τα φιόρδ στην άκρη του νότιου νησιού. Δεν το έκανα, θα το κάνω την επόμενη φορά. Queenstown δεν είδες δηλαδή? Queenstown δεν είδα. Αλλά σίγουρα από αυτά που είδα, νότιο νησί έχει περισσότερα πράγματα να δεις, πολύ γραφικό. Η δυτική ακτή είναι φανταστική, τα τοπία είναι φανταστικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι και το βόρειο νησί σηκώνει πολύ εξερεύνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερώτηση του εκατομμυρίου. Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος είναι στην Ευρώπη, αξίζει τον κόπο να πάει στη Νέα Ζηλανδία, να δώσει 15 μέρες από τη ζωή του να πάει στη Νέα Ζηλανδία, ή η Νέα Ζηλανδία είναι υπερεκτιμημένη? Θα σου πω, έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχουν και κυρίως βορειοευρωπαϊκά μέρη που έχουν κάποια αντίστοιχα τοπία. Εγώ όμως, επειδή δεν έχω πάει στη Σκανδιναβία καθόλου, εμένα μου άρεσε, με τα χίλια θα την πρότεινα, αλλά βέβαια εγώ είμαι και δίπλα. Οπότε νομίζω ότι σαν προορισμός έχει και ένα εξωτικό παραπάνω άκουσμα για τους Ευρωπαίους, για εμάς τους Έλληνες όσο ζούμε στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ μακριά, είναι πολύ μακρινό ταξίδι και ακούγεται λίγο παραπάνω εξωτικό από ότι είναι. Αλλά έχει φανταστικά μέρη να δεις. Εξαρτάται και τι ψάχνεις. Αν ψάχνεις φύση, περιπάτους, τρέκ και όλα αυτά τα επεισόδια, νομίζω είναι μοναδικό. Ο Γιώργος που ήθελε, ας πούμε, και λίγο αρχαιολογία. Τι αρχαιολογία? Αρχαιολογία, ναι. Το κόστος είναι υπέρογκο? Το κόστος είναι Αυστραλία, δηλαδή, τιμές? Ναι, δηλαδή είναι Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη το κόστος? Οι τιμές είναι ακριβές. Δεν είναι φτηνά. Η βενζίνη είναι διπλάσια της Αυστραλίας, δηλαδή όσο κοστίζει περίπου στην Ελλάδα.
Το αυτοκίνητο ήταν το μόνο που ήταν σχετικά φτηνό, ας πούμε. Αλλά διανυκτέρευση. Η διανυκτέρευση, εμείς μείναμε σε πολύ low budget μέρη. Μία νύχτα μείναμε και σε ένα πρώην ψυχιατρίο. Εξαιρετική εμπειρία, την έχω περιγράψει στην ιστορία μου. Πρέπει να μπείτε να τη διαβάσετε. Αλλά αν κοιτάξεις να μείνεις κανονικά σε πιο medium budget, ας πούμε, μέρη, δεν είναι φτηνά. Μάλιστα. Και πόσες μέρες στο σύνολο θα πρότεινες για το όλο ταξίδι? Κάτω από 15 θεωρώ ότι δεν αξίζει τον κόπο να το κάνει κάποιος, ειδικά αν έρχεται από Ευρώπη, που είναι και πολύ μακρινό ταξίδι. Εμείς από Αυστραλία νομίζω ότι και 10 μέρες μπορείς να πας πάρα πολύ άνετα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να περιοριστείς σε ένα νησί, να περιορίσεις κάπως το μετακίνησο. Αν πεις ότι θα πάω να δω όλη τη Νέα Ζηλανδία, είναι άπειρα τα χιλιόμετρα. Κατάλαβα. Κοίταξε, πάντως με έψες θα κάνω ένα ακόμη τρέξ στη ζωή μου. Θα το κάνω αυτό το... Αυτό θέλω να το δω, πρέπει να το δισκοπήσουμε. Να πας εσύ να κάνεις τρέκ, αποκλείεται. Έκανα στο Βανουάτου, άστα αυτά τώρα, δεν το συζητάω. Έκανα στο Βανουάτου. Λοιπόν, θες να πεις κάτι άλλο? Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αγαπάμε Νέα Ζηλανδία, θα ξαναπάω. Θα ξαναπάμε όλοι ξανά στη Νέα Ζηλανδία. Είπα, θα κάνω το γκαρίνο εδώ τρέκ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευκαλίωνα. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας. Χαίρετε.